Το βιβλίο αυτό είναι βασισμένο στην διατριβή που είχα γράψει πριν από 40 χρόνια για διδακτορία στη Γαλλία. Είναι κομμένο κατά το ίμιση, ίσως και παραπάνω, αλλά έχουν φύγει πάρα πολλές λεπτομέρειες που ήταν αναγκαίες κατά τις προδιαγραφές που πρόβλεπε τότε μια διατριβή στη Γαλλία για ντοκτορά ντετά. Τι με ενέπνευσε. Είχα αρχίσει ως νεοφώτιστος μαρξιστής και είχα ορισμένες αφέλειες και κατά συζητήσεις που είχα με έναν πολύ σημαντικό φίλο μου και στο Παρίσι, αλλά κυρίως στην Ιταλία όταν ήμουν, με τον Τίτο τον Πατρίκιο, που είναι πολύ γνωστός ποιητής και εξαίρετος άνθρωπος, μου είχε πει ότι ο μαρξισμός μου ήταν πρωτόγονος και ότι έπρεπε να διαβάσω ο Γκράμψη. Δεν είχα ιδέα τι ήταν ο Γκράμψη. Άρχισα λοιπόν να το διαβάζω και είδα εκεί έναν ολόκληρο κόσμο καινούριο να ανοίγεται. Δηλαδή, εκεί που εγώ είχα εκλάβει τον μαρξισμό ως ένα κλειστό δόγμα, ως ένα δόγμα, εν πάση περιπτώσει, η προσέγγιση του Γκράμψη, η άποψη του Γκράμψη, ήταν κάτι το τελείως ανοιχτό και μου έδωσε εμένα την εντύπωση ότι θα μπορούσε να βγει από αυτό, από μια τέτοια μελέτη, γιατί ο Γκράμψη ποτέ δεν ολοκλήρωσε το έργο του, μια καινούργια μορφή μαρξισμού. Και άρχισα να τη γράφω ως μαρξιστής και μετά από αρκετό καιρό, μετά από πάνω από 2 χρόνια, είδα ότι δεν έβγαινε. Δεν έβγαινε όχι διότι έφταιγε ο Γκράμψη, ούτε διότι εγώ δεν είχα κάνει καλά τη δουλειά μου, αλλά διότι τόσο ο Γκράμψη και κατά ακολουθία και εγώ είχαμε βαλθεί να κάνουμε κάτι που ήταν αδύνατο, διότι ο μαρξισμός είναι ένας κλειστός κύκλος, αντίθετα από αυτό που νομίζει ο Γκράμψη ότι μπορούσε να γίνει. Οπότε αναγκάστηκα και την ξανάγραψη τη διατριβή μου από διαφορετικές βάσεις, αλλά πάντοτε με προσήλωση και με σεβασμό και με τεράστιο θαυμασμό για την προσωπικότητα και για το έργο του Γκράμψη. Αλλά όχι πλέον ως μαρξιστής. Νομίζω ότι δύο είναι τα πρωτότυπα, ας μην πούμε δυνατά, ας πούμε τα πρωτότυπα στοιχεία. Το ένα είναι ότι δείχνει ότι ο Γκράμψη, που ήταν ένας στοχαστής εξαιρετικά πολυσχηδής, με πάρα πολλά στοιχεία, δεν υπήρχε τύπο, δεν υπήρχε ένας τομέας γνώσης να μην τον ενδιαφέρει. Και επομένως η σκέψη του είναι ευρύτατη, αλλά δεν ξεχνάει και δεν πρέπει ο αναγνώστης να ξεχνάει, και αυτό είναι που εγώ κυρίως προσπαθώ να δείξω, ότι το κύριο του ενδιαφέρον από τη νεότητά του μέχρι το θάνατό του ήταν η απελευθέρωση των αυτών που ήταν υπό εκείνων των κατηγοριών της κοινωνίας, όχι μόνο του προλεταριάτου, όχι μόνο της εργατικής τάξης, αλλά κυρίως της εργατικής τάξης, που ήταν ο κύριος κορμός, αλλά όλων εκείνων οι οποίοι ήταν υποταγμένοι ή, όπως ο ίδιος χρησιμοποιεί την έκφραση, subalterni στα ιταλικά, που σημαίνει υπεξούσιος, σημαίνει δυναστευμένος. Δυναστευμένοι κάθε μορφής, είτε φυλετικά, είτε εθνικά, είτε κυρίως αυτός είχε υπόψη του τον ιταλικό αγροτικό νότο που ήταν καθυστερημένος. Ήθελε λοιπόν αυτοί όλοι να πάψουν να ηγεμονεύονται, να πάψουν να είναι θύματα εξουσίας, αλλά να αποκτήσουν αυτό που ονομάζει ηγεμονία. Βέβαια το πιο γνωστό στο Γκράμψη γενικά ευρύτερα είναι η ηγεμονία, αλλά εκεί έχει μια πολύ πολύ, πολύ στοχευμένη αντίληψη για την ηγεμονία, είναι η ηγεμονία των υπεξούσεων. Επομένως το θέμα είναι η κατάκτηση της εξουσίας
αλλά με μια ευρύτερη, όπως θα δει ο αναγνώστης, μια ευρύτερη αντίληψη της κατάκτησης. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο στοιχείο είναι ακριβώς το γεγονός ότι προσπάθησε να δώσει, έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, έστω και αν απέτυχε, αυτή είναι μια γόνιμη προσπάθεια, να ανανεώσει τον μαρξισμό, δηλαδή να τον μετατρέψει ή να τον παρατηρήσει ή να τον μελετήσει σαν να είναι ένας ανοιχτός κύκλος και όχι ένα κλειστό σύστημα. Αυτό είναι ο μόνος από τους επιφανείς μαρξιστές που έμειναν μέσα στο επίσημο κομμουνιστικό στρατόπεδο, είναι ο μόνος ο οποίος το προσπάθησε αυτό το πράγμα. Οι άλλοι όλοι μέσα στην Τρίτη Διεθνή και μετά οι συνεχιστές τους στα κομμουνιστικά κόμματα δεν προσπάθησαν να κάνουν αυτό, αλλά ίσα ίσα προσπάθησαν να κατοχυρώσουν και να ενδυναμώσουν το δόγμα. Το καινούριο που κομίζει το βιβλίο μου όσον αφορά τον Γκράμσι είναι ότι ο Γκράμσι, επειδή το θέμα της κατάκτησης εξουσίας, δηλαδή της απόκτησης ηγεμονίας εκ μέρους των δυναστευμένων κοινωνικών στρωμάτων είναι κάτι ευρύ, δεν είναι μία κατάκτηση με την έννοια ότι είναι εις βάρος κάποιον άλλον, ότι θα σηκωθείς εσύ για να κάτσω εγώ, αυτό που έχεις θα στο πάρω. Δεν είναι ένα παίγνιο μηδενικού αθροίσματος όπου για να αποκτήσει κάποιος κάτι πρέπει ο άλλος να χάσει. Αλλά είναι το αποτέλεσμα μιας πολύ μεγάλης παιδευτικής, με την ευρύτατη έννοια, διαδικασίας. Δηλαδή όλη η κοινωνία πρέπει να παιδευθεί, πρέπει να αποκτήσει παιδεία μέσα από πρωτοβουλίες που θα έπαιρναν οι καταξιωμένοι άνθρωποι που πάλευαν για τις υπεξούσιες τάξεις, και αυτή η, όπως την ονομάζει, η ηθική και διανοητική αναμόρφωση σημαίνει μια μεγάλη μεταμόρφωση της κοινωνίας κυρίως μέσω της παιδείας, μέσω των ιδεών. Αυτό δεν τον οδηγεί μεν στην δημοκρατία, διότι δεν ήταν δημοκράτης με την έννοια που είμαστε εμείς σήμερα δημοκράτες, αλλά τον οδηγεί στη σκέψη και το λέει ότι κάποια στιγμή η ίδια η ηγεμονία θα καταργηθεί και θα φτάσουμε σε μία εντελώς, σε μία κοινωνία η οποία θα έχει απολύτως λογικές βάσεις. Το άλλο επίσης νομίζω που φέρνει το βιβλίο μου, που τονίζει, είναι ότι ο Γκράμψη ήταν πριν απ' όλα ορθολογιστής. Πιστεύω ότι ήταν πρώτα ορθολογιστής και μετά οτιδήποτε άλλο. Και αυτό ήταν από την ιδιοσυγκρασία του. Ήταν και στο πολιτικό κίνημα. Ήταν εναντίον της ρητορικής, της μεγαλειγορίας, της τάσης που έχουν πολλές φορές οι επαναστάτες να υποτιμούν τη δύναμη ή και την τιμή, τη σημασία του αντιπάλου. Ήθελε όλα αυτά μαζί να μπορέσει να τα χωνέψει για να μπορέσει και να τα αντιμετωπίσει και να τα ξεπεράσει. Ο τίτλος, λοιπόν, ο τίτλος, ο αρχικός είναι ο Γκράμψη και το πρόβλημα της εξουσίας, αυτό που έχει μπει ως υπότιτλος. Στη συνέχεια όμως, επειδή το βιβλίο έχει μέσα και ένα επίμετρο για να το φέρει, για να μην μείνει σε αυτά που ίσχυαν ή που εγώ παρουσίαζα πριν από 40 χρόνια, έχει και ένα επίμετρο που ακριβώς τονίζει και το θέμα του ορθολογισμού και το θέμα της λογικής βάσης πάνω στην οποία στηρίζει ο Γκράμψη όλο του το εγχείρημα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το ονόμασα ηγεμονία και λόγος, λόγος με κεφαλαίο λάμδα, δηλαδή λόγος με την έννοια της λογικής, του ορθολογισμού, και όχι λόγος με την έννοια της ομιλίας. Και έτσι αποφάσισα τον τίτλο πρόσφατα. Ναι, εγώ έχω σπουδάσει
Το πρώτο μου πτυχίο το πήρα στο London School of Economics, στην Οικονομική Επιστήμη. Και στη συνέχεια το διδακτορικό μου το πήρα στη Γαλλία, πήρα ένα doctorat d'état το 1981, όντας ήδη διδάσκων στο Πανεπιστήμιο της Ρανς. Δίδασκα τότε πολιτική επιστήμη. Δηλαδή από την οικονομική επιστήμη το πήγα στην πολιτική επιστήμη και κυρίως στην πολιτική φιλοσοφία. Αυτό με οδήγησε σιγά σιγά στην φιλοσοφία γενικότερα και με ειδικότητα την πολιτική φιλοσοφία. Έγινα καθηγητής στη Θεσσαλία το 1991 και στη συνέχεια με μετάκληση έγινα καθηγητής ως καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στο τμήμα μεθοδολογίας και ιστορίας της επιστήμης του Πανεπιστήμιου Αθηνών μετά από 3 χρόνια. Και τώρα είμαι ομότιμος. Έχω γράψει αρκετά, έχω ασχοληθεί αρκετά με τον μαρξισμό, με θέματα δημοκρατίας, επίσης και με θέματα φιλοσοφίας της επιστήμης, φιλοσοφία των κοινωνικών επιστημών. Όταν ήμουν στο London School of Economics, ήμουν μαθητής του Karl Popper, του οποίου είμαι θαυμαστής και γράφω και κάτι πάνω σε αυτόν. Και βρήκα ότι υπάρχουν περιέργως ορισμένες ομοιότητες, ορισμένες, δεν θα έλεγα συγγένειες, αλλά ορισμένες ομοιότητες μεταξύ του Popper που είναι φιλελεύθερος, όπως είμαι και εγώ τώρα, και του Γκράμψη που ήταν και παρέμεινε κομμουνιστής. Η έμφαση στο ανοιχτό, στην ανοιχτή προοπτική, η έμφαση στην ανάγκη κριτικής. Ο Γκράμψη λέει ότι ένας επαναστάτης πρέπει πάντα να λέει την αλήθεια, κάτι στο οποίο επιμένουμε και εμείς ως φιλελεύθεροι και κυρίως ο Popper έχει γράψει πολλά για το θέμα της αλήθειας. Ο Γκράμψη έλεγε ότι το θέμα της αλήθειας δεν είναι απλώς να το παράγουμε ή να το σχετικοποιούμε. Είναι κάτι το απόλυτο και είναι καθήκον του επαναστάτη να λέει την αλήθεια. Αυτά έχουν ορισμένες συγγένειες, ορισμένες σχέσεις με την προσέγγιση του Popper. Και όταν έγραψα εγώ τη διατριβή μου, την είχα στείλει στον Popper. Τα γλυκά του δεν ήταν τόσο καλά, αλλά μετά το συζητήσαμε μαζί και του είπα ότι περιέργως υπήρχαν ορισμένες περιέργειες συμπτώσεις μεταξύ της δικής του σκέψης και του Γκράμψη. Βέβαια, εγώ παραμένω μεγάλος θαυμαστής του Γκράμψη, αλλά οι απόψεις μου και οι φιλοσοφικές και οι πολιτικές μάλλον ταυτίζονται με εκείνες του δασκάλου μου, του μεγάλου δασκάλου μου, που ήταν ο Κάρλ Πόπερ. Πού μπορείτε να βρείτε εμένα? Είμαι τώρα μπροστά σας. Το βιβλίο μπορείτε να το βρείτε στις εκδόσεις Επίκεντρο. Είναι στο... νομίζω είναι τώρα σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Και έχει γίνει μια... Εγώ θέλω με αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον φίλο μου, τον εκδότη, τον Πέτρο Ποσαραντόπουλο, γιατί πραγματικά από πλευράς συγγραφικής, τι είναι το βιβλίο, ας το κρίνουν άλλοι. Αλλά από πλευράς εκδοτικής εγώ νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό επίτευγμα, διότι είναι ένα βιβλίο που έχει μία πληρότητα παρουσίασης μαζί με εικόνες, μαζί με γλωσσάρια, με ευρετήρια ονομάτων, θεμάτων κλπ. Που είναι σπάνιο για ελληνική έκδοση βιβλίου πλουτικού περιεχομένου.